Καλημέρα σε όλους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καταρχήν εύχομαι να είστε όλοι καλά στην υγεία σας. Σήμερα θα δούμε ένα μικρό δείγμα το πώς μπορεί να είναι ένα μάθημα των επιστημιστικών τεχνών μέσω του WebEx, μέσω της πλατφόρμας. Και θα παρακολουθήσουμε μία παρουσίαση, την οποία θα κάνω τώρα. Ωραία. Για καλύτερη ροή της παρουσίασης θα ήθελα να κρατήσετε τις ερωτήσεις σας στο τέλος. Θα σας δοθεί χρόνος ούτως ώστε να εκφράσετε μέσω του οποιασδήποτε ερωτήσεις κάτι που δεν έχετε κατανοήσει να συζητήσουμε και να δούμε τις απορίες σας να απαντήσουμε. Σήμερα έχουμε ένα μάθημα πρακτικής μαγειρικής μεθόδου μαγειρέματος. Ονομάζομαι Ρινάλντο Κωνσταντίνου και είμαι εκπαιδευτής επιστημιστικών τεχνών στο Inter College. Όπως έχουμε πει, σήμερα θα δούμε την ενότητα μέθοδοι μαγειρέματος και συγκεκριμένα θα αναλύσουμε μία από τις μεθόδους που θα είναι ψήσιμο σε τηγάνι ή την αγγλική γλώσσα pan fried. Ωραία. Θα δούμε τι είναι το μαγείρεμα. Το μαγείρεμα είναι η θερμική επεξεργασία που γίνεται στις τροφές. Δηλαδή να δώσουμε θερμοκρασία με άλλα λόγια, με σκοπό να γίνουν όλες αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι φυσικές αλλαγές του ψησίματος, ώστε να γίνουν οι τροφές πιο καταναλώσιμες, να γίνουν καταναλώσιμες για τον άνθρωπο, να μην είναι και επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Ο σκοπός που μαγειρεύουμε τα τρόφιμα είναι για να γίνουν προσιτά και ευχάριστα τόσο στην όραση αλλά και στη γεύση, στην υγεία που μας αφήνει στο σώμα. Όταν αναφερόμαστε σε μεθόδους μαγειρέματος, αναφερόμαστε στην ουσία σε πολλές και διαφορετικές μεθόδους, τρόπους δηλαδή που ψήνουμε μία τροφή για να την καταναλώσουμε. Μερικοί από τους λόγους που ψήνουμε μία τροφή ούτως ώστε να είναι καταναλώσιμη και να ικανοποιήσουμε τις διάφορες αισθήσεις μας. Όπως παραδείγματος χάρη η όραση, η γεύση, η όσφρηση, η αφή και η υφή. Επίσης, όταν σύνδεται μια τροφή, όταν μαγειρεύεται μια τροφή, οι τροφές γίνονται πιο μαλακές και εύκολο χώνευτες. Στην ουσία, αυτό που αλλάζει είναι η διάσπαση του κολαγόνου με την προσθήκη της θερμικής επεξεργασίας, το οποίο κολαγόνων με τη διάσπαση του βοηθάει οι τροφές να μαλακώσουν και να είναι πιο ευκολοχώνευτες από τον ανθρώπινο οργανισμό. Απαλλάσσονται επίσης από διάφορα μικρόβια καθώς σκοτώνονται με τη θερμική επεξεργασία. Αυξάνεται η ποικιλία την οποία μαγειρεύουμε, η ποικιλία παρασκευών. Τούτο αφορά κυρίως στο να φάμε μια τροφή με διαφορετικούς τρόπους, να έχει διαφορετικές υφές και να την αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Δηλαδή, αν πάρουμε για παράδειγμα ένα κουνόπιτο, το οποίο μπορούμε να το βράσουμε σε μια σούπα, έχει διαφορετική γεύση και υφή σε σχέση με ένα κοτόπουλο το οποίο σύνδεται στο φούρνο σαν ρόστο, το οποίο γίνεται τραχανών εξωτερικά, μαλακών εσωτερικά, χυμώδες κτλ. Επίσης, ένας άλλος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις μεθόδους μαγειρέματος είναι για να μεγαλώσουμε το διάστημα διατήρησης μιας τροφής. Μια τροφή που είναι νοπή, αν πάρουμε για παράδειγμα ένα νέας νοπό, μπορεί να παραμείνει στο ψυγείο για μερικές μέρες, ενώ αν θα κρατήσει κάποιες μέρες παραπάνω. Πάμε τώρα να δούμε τις μεθόδους μαγειρέματος. Ξεκινώντας από το βραστό ή στην αγγλική ορολογία, τον boil, το ποχέ, poach στην αγγλική γλώσσα, το stew, το μπρεζέ, το ρόστο ή roast, το τηγανιτό ή pan fried, στον ατμό ή steam, στο φούρνο bake, στη σχάρα grill, στο χαρτί paperback, στο φούρνο μικροκυμάτων, δηλαδή το ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων microwave,
και μια μοντέρνα ή σύγχρονη μέθοδος μαγειρέματος σε κενόν αέρος ή το σουβίτ. Πάμε τώρα στο ψήσιμο σε τηγάνι, pan fried, που είναι η μέθοδος που θέλουμε να αναλύσουμε σήμερα έτσι λίγο περισσότερο. Ονομάζεται η ολοκληρωμένη διαδικασία ψήσιματος ενός τροφίμου σε τηγάνι με την προσθήκη λίπους. Τονίζω τη λέξη ολοκληρωμένη και ο λόγος είναι ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία, στη συγκεκριμένη μέθοδος ψήσιματος του τηγάνι υπάρχει ολοκληρωμένο ψήσιμο σε ένα σκεύος. Όταν μιλούμε για pan-fried, μιλούμε για ένα ψήσιμο το οποίο ξεκινάει στο τηγάνι και τελειώνει στο τηγάνι το ψήσιμο. Θα δούμε σε λίγο και κάποιες διαφορές με κάποιες άλλες μεθόδους τροφίματος, μεθόδους ψήσιματος. Δεν χρειάζεται στη συγκεκριμένη μέθοδο να προσθέσουμε επιπλέον λίπος, εάν έχουμε να ψήσουμε τρόφιμα, όπως παραδείγματος χάρη στο σιγόνι της Χίνας, που είναι αρκετά λιπαρό. Σε αυτήν την περίπτωση, σύνοντας το σιγόνι της Χίνας, αποβάλει το λίπος το σηκώδι θα αποβάλει το λίπος του και έτσι θα ψηθεί μέσα στο λίπος του. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είναι και το μπέικον που είναι αρκετά λιπαρό, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε οποιοδήποτε επιπλέον λίπος. Η ορθή ποσότητα λίπους τώρα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να γίνει η μέθοδος μας σωστά είναι ίσα ίσα που ανακαλύψει τον πάτο ενός τηγανιού. Αν χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο τηγάνι, θα ήταν καλύτερα να μειώσουμε την ποσότητα λίπους. Χρησιμοποιήσουμε όση ποσότητα λίπους χρειάζεται για να καλύψει την επιφάνεια του τροφίμου. Ως μέθοδος είναι κατάλληλη επιλογή για να ψήνουμε τροφές που δεν είναι χοντρές τροφές, το πάθος τους είναι μικρό δηλαδή, όπως για παράδειγμα έναν φιλέτον ψαριού, μια τσιπούρα, ένα λαβράκι, το οποίο έχουμε αφαιρέσει στα κόκκαλα, το έχουμε φιλετάρει. Έχουμε προσθέσει το λάδι και ξεκινάμε να ψήσουμε την τροφή και να την τελειώσουμε στο τηγάνι. Πολλοί συγχύζουν τις μεθόδους pan-fried με pan-seared. Η μέθοδος pan-seared έχει μια μεγάλη διαφορά από τη μέθοδο pan-fried. Η ολοκληρωμένη διαδικασία που υπάρχει με τη μέθοδο pan-fried δεν υπάρχει στη μέθοδο pan-seared. Αυτή είναι και μεγάλη τους διαφορά. Για παράδειγμα, όταν θα ψήσουμε κάτι με τη μέθοδο πανσία, η διαδικασία θα ξεκινήσει ή θα τελειώνει στο τηγάνι και θα πούμε και τις δύο περιπτώσεις. Όταν δεν ξεκινήσουμε στο τηγάνι, αυτό που κάνουμε είναι να θωρακίσουμε γύρω-γύρω το τρόφιμο και έπειτα να συνεχίσουμε με μια άλλη μέθοδο μαγειρέματος. Για παράδειγμα, ένα κοτόπουλο φιλέτο θα το θωρακίσουμε εξωτερικά την αρχή, μέσα σε ένα τηγάνι με την μέθοδο πανσία και έπειτα θα τελειώσουμε το ψήσιμο στο φούρνο με την μέθοδο baked. Στην αντίθετη, στη reverse pan-sear, όπως ονομάζεται στην Αγγλική, μπορούμε να ψήσουμε έναν κοτόπουλο στο σουβίτ με την μέθοδο σουβίτ σε κενόν αέρος και έπειτα να έρθουμε και να τελειώσουμε το ροδοκοπτήσμα, το τέγιωμα δηλαδή του κοτοπούλου σε τηγάνι. Πάλι εμπλέκεται περισσότερο από μία μέθοδος μαγειρέματος, σε αντίθεση με τη μέθοδο pan-fried, στην οποία το ψήσιμο, όπως είπαμε, ξεκινάει και τελειώνει στο τηγάνι. Περνούμε να δούμε τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ψήσιμος στο τηγάνι pan-fried. Πρόκειται για γρήγορο μαγειρέμα, δεν μας παίρνει πολύ ώρα για να μαγειρέψουμε. Ένα φιλέτο λαβράκι, για παράδειγμα, μας παίρνει περίπου 3-4 λεπτά. Τα υγρά του τροφίμου σφραγίζονται μέσα στο τρόφιμο, έτσι δεν χάνονται. Το τροφίμο παραμένει ζουμερό. Το τρόφιμο είναι μαλακό όταν τελειώσει το ψήσιμο, γιατί δεν γίνεται πολύ εξεργασία. Αρωματίζεται από τα διάφορα αρωματικά που θα του προσθέσουμε μέσα στο τηγάνι. Όπως για παράδειγμα το σκόρδο, το θυμάρι, το καρότο, η σκουράνθα, ό,τι θέλουμε να βάλουμε εμείς. Το τρόφιμο αποκτά μία τραγανή επιφάνεια γιατί γίνεται το τηγάνισμα στην επιφάνεια του τροφίμου και έτσι γίνεται τραγανό. Όπως επίσης, επειδή η μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε μέτρια θερμοκρασία,
σιγά σιγά επέρχεται η καραμελοποίηση του τροφίμου και μαζί μια πιο νόστιμη, ένα αντέγγιωμα νόστιμο στο σώμα μας. Είναι πολύ πιο νόστιμο. Πετυχαίνεται επίσης και στη γεώψη, λόγω του ότι ροδοκοκκινίζει το τρόφιμο με την επεξεργασία που γίνεται στο τηγάνι και είναι πολύ πιο όμορφο και στην εμφάνιση πέραν από την γεύση. Να δούμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο, το οποίο μας δείχνει ακριβώς πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μέθοδο. Γεια σας, είμαι ο Νικόλας Κωνσταντίνου, εκπαιδευτής επιζηστικών τεχνών στο Inter College και σήμερα θα δείξουμε την τεχνική ψήσιμο σε τηγάνι pan-fried. Για τη μέθοδο μαγειρέματος σε τηγάνι ή pan-fried θα χρειαστούμε ένα λαβράκι φιλέτο, στο οποίο θα φτιάξω μικρές σκοπές πάνω στο δέρμα που θα με βοηθήσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ούτως ώστε να μην μαζέψει το δέρμα από το φιλέτο και να μην γυρίσει προς τα πάνω. Έχω βάλει το τηγάνι μου να ζεσταίνεται. Όπως έχουμε πει και στη θεωρία, χρειάζεται μια μικρή ποσότητα λίπους, ούτως ώστε να ξεκινήσει να ψήνεται το λαβράκι μας σωστά ή οτιδήποτε άλλο φυσικά θα περάσουμε. Θα βάλω το δέρμα προς τα κάτω και με μια κουτάλα θα πιέσω το δέρμα για λίγα δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να μην γυρίσει το ψάρι προς τα πάνω. Μην φοβάστε ότι θα μας χαλάσει το δέρμα, δεν χαλάει το δέρμα με αυτή την τεχνική. Έτσι είναι η τεχνική μας. Αφαιρώ την κουτάλα και προσθέτω αλάτι και πιπέρι στο λαβράκι, ούτως ώστε να του δώσω ωραία γεύση. Επίσης θα προσθέσω ένα κομματάκι βούτυρο, το οποίο θα με βοηθήσει να το κάνει πιο πλούσιο σε γεύση. Και επίσης θα προσθέσω ένα κλονάρι και ακόμα ένα κλονάρι από το λασμαρί μου, το οποίο είναι το άρωμα το οποίο θέλω να δώσω. Αφήνω, βλέπετε, σιγά σιγά και το βούτυρο να γιώσει γύρω γύρω από το λαβράκι. Θέλω όλος αυτός ο βούτυρος να μεταφερθεί μέσα στο φιλέτο το λαβράκι και με τη βοήθεια μιας άλλης κουτάλας απλά θα πάρω το λαβράκι και θα το γυρίσω. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει να ροδοκοκκινίζει. Η σάρκα αρχίζει να ψήνεται, το δέρμα έχει ήδη σχεδόν ψηθεί. Όσο περνάει ο χρόνος, το λαβράκι μας θα ψήνεται. Θα ρίξω και λίγο αλάτι, πιπέρι και από την άλλη μεριά. Θα αφήσω να ροδοκοκκινήσει καλά, ούτως ώστε όταν θα είναι έτοιμο το λαβράκι, να το σερβίρουμε. Γυρίζω ακόμα μία φορά. Πάλι με τη βοήθεια δύο κουταλιών, ούτως ώστε να γίνει σωστά η διαδικασία. Βλέπετε τι ωραίο χρωματάκι έχει πιάσει. Και ο βούτυρος ο οποίος έχω χρησιμοποιήσει θα το ρίξω από πάνω, ούτως ώστε να βοηθήσει στο να γίνει πιο πλούσια η γεύση. Είμαστε έτοιμοι για το σερβίρισμα. Για το σερβίρισμα θα βάλουμε στην κάτω πλευρά του πιάτου, στη βάση δηλαδή, τη σάλτσα μας, η οποία έχουμε φτιάξει μια σάλτσα από πορτοκάλι και σπεριδοειδή. Θα πάρουμε το λαβράκι μας με το δέρμα προς τα πάνω. Θα τοποθετήσουμε το λαβράκι μας μεταξύ του parsnip, δηλαδή του παστινάκι και των λαχανικών μας, και με μια μικρή τσιμπίδα θα έρθουμε να βάλουμε τη γαρνιτούρα μας. Ωραία. Έπειτα και από το μικρό βίντεο, είναι στη θέση να δεχτούμε κάποιες απορίες, ερωτήσεις, αν έχετε κάποιες απορίες όσον αφορά την παρουσίαση μας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν έχετε οποιασδήποτε απορίες, να πατήσετε την ένδειξη με το χεράκι που υπάρχει και να ανοίξετε την κάμερα σας, ώστε να μπορούμε να σας βλέπουμε. Ο κύριος Κυθρεώτης, παρακαλώ. Γεια σας. Πολύ ωραίο το μάθημα. Ήθελα να ρωτήσω, πρόσφατα ότι βάλατε το βούτυρο γύρω-γύρω από το φαγητό, από το ψάρι που εξήνετε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος λόγος, αν το βάλουμε πάνω, επειδή ξέρω ότι κάποιοι βάζουν το επάνω στο ένα steak, ας πούμε, που ψήνεται. Ξέρω, υπάρχει κάποια διαφορά? Ωραία η ερώτηση. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά στον τρόπο που θα ψηθεί. Αυτό που έχουμε κάνει είναι να βάλουμε το βούτυρο να γιώσει πιο εύκολα
και να μας δώσει το μαύρισμα του κούτινου, το οποίο μας δίνει το υπέροχο χρώμα, το ροδοκόκκινο, στο τέλος, όταν θα ψήσουμε το τρόφιμο. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος που έχει απορία, δείξω για την κάμερα μου να έχουμε την οπτική επαφή. Αν δεν υπάρχουν άλλες απορίες ή διευκρίνησεις που θέλετε, θα ολοκληρώσουμε το μάθημα μας. Θα περιμένω έτσι ακόμα ένα λεπτό για να δω αν κάποιος άλλος έχει μια απορία και έπειτα θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν άλλες απορίες. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο μάθημα την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.